Καλησπέρα. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε θάμπωμα προσώπου και περιοχής στο YouTube. Σε ένα βίντεο που έχουμε ανεβάσει στο YouTube. Έχω συνδεθεί στο YouTube με το λογαριασμό μου. Και από εδώ να πάω στο YouTube Studio, όπου είναι το περιβάλλον με το οποίο διαχειρίζομαι τα βίντεο και το κανάλι μου. Να πάω στο περιεχόμενο και έχω ήδη ανεβάσει ένα βίντεο. Να πατήσω λοιπόν εδώ και να πατήσω μετά επεξεργασία. Και βρίσκομαι στο περιβάλλον επεξεργασίας βίντεο όπου μπορώ να κάνω περικοπή, θάμπομα, να βάλω ήχο και τελικές οθόνες ή κάρτες πληροφοριών. Το βίντεο εμφανίζεται εδώ δεξιά. Μπορώ να κάνω αναπαραγωγή του και κάτω είναι η γραμμή του χρόνου και να απλογηθώ εδώ στα διάφορα καρέ και αν θέλω να ζουμάρω στη γραμμή του χρόνου να έχω πιο πολύ λεπτομέρεια. Ας πάω πάλι στην αρχή και το θέμα μου είναι να βάλω θάμπομα προσώπου ή περιοχή. Έχω ένα βίντεο που έχει διάφορα πρόσωπα και μπορώ να θαμπώσω λοιπόν εδώ με το κουμπί θάμπομα να πατήσω και να επιλέξω θάπομα προσώπου όπου θα ξεκινήσει πρώτα μια διαδικασία από το YouTube που θα αναγνωρίσει αυτόματα τα πρόσωπα που υπάρχουν στο βίντεο αυτό σε μένα είδατε έγινε πολύ γρήγορα αλλά κανονικά την πρώτη φορά θα πάρει αρκετό χρόνο ανάλογα και με τη διάρκεια του βίντεο γιατί γίνεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης είναι μια πολύ βαριά επεξεργαστικά διαδικασία και θα επιλέξω τώρα ένα ή όλα τα πρόσωπα αν θέλω, αλλά καλύτερα να επιλέξω εγώ δύο πρόσωπα που θέλω να θα Θα πατήσω εφαρμογή και θα γίνει τώρα μερικά πράγματα. Θα... Εδώ βλέπουμε ότι ακόμα γίνεται η επεχρεγασία του θαμπώματος, δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, αλλά βλέπουμε κάτω εδώ έχει προσθεθεί η γραμμή για το θάμπομα και για δύο πρόσωπα που έχω επιλέξει και σε λίγο θα δούμε ότι το YouTube αυτόματα βλέπουμε εδώ τα τετραγωνάκια θα βάλει σε κάθε καρέ ένα κουτάκι το οποίο αυτόματα θα ακολουθεί το πρόσωπο και θα το θαμπώνει. Φυσικά αυτό δεν θα είναι πάντοτε το τέλειο. Βλέπουμε σε κάποια καρέ ας ξεζουμάρουμε λίγο σε κάποια καρέ το χάνει αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε τέλεια δουλειά, μπορούμε σε συγκεκριμένα σημεία, όχι σε όλα τα σημεία, να διορθώσουμε τη θέση του θαμπόματος και το μέγεθος και αυτόματα θα το ρυθμίσει αυτό το YouTube. Μπορώ να το κάνω αυτό και σε άλλο καρέ αν θέλω. Βλέπω ότι πάνω κάτω το πιάνει σωστά. Αλλά αν θέλω να διορθώσω μια περιοχή ενός προσώπου που το επιλέγω από εδώ κάτω κάθε φορά ή αυτόματα αν επιλέξω εδώ μπορώ να μεγαλώσω την περιοχή ή να μετακινήσω σέρνοντας την περιοχή του θαμπόματος. Και κάπως έτσι κάνω το θάμπομα προσώπου και εμφανίζεται εδώ πέρα σε μένα και ίσως και σε εσά ένα μήνυμα λάθους. Δεν με αφήνει λοιπόν να αποθηκεύσω. Κάτι δεν πάει καλά εδώ και από ό,τι έχω ψάξει πρέπει να είναι ένα bug του YouTube ένα τρόπο να το διορθώσουμε είναι να πάρουμε εδώ τη μία γραμμή προσώπου, να τη μικρύνουμε λίγο. Εδώ καθορίζω τη διάρκεια του εφέ, μπορεί να το χρειαστεί να το κάνετε αυτό, δηλαδή να ξεκινάει από κάποιο άλλο χρονικό σημείο και να σταματάει σε ένα άλλο χρονικό σημείο. Το ίδιο και για το από κάτω, Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν άλλαξα, μειώσα το χρόνο το από κάτω, δεν εμφανίστηκε το λάθος. Μπορώ όμως αν θέλω δηλαδή τώρα να το ξαναβάλω όπως ήταν σε όλη τη διάρκεια. Και επίσης έχω να βάλω θάμπομα προσαρμοσμένο, δηλαδή μια περιοχή είτε ορθογώνια είτε οβάλ, βλέπουμε εδώ μπορώ να τη μετακινήσω ας πούμε έχουμε κάποια περιοχή του βίντεο την οποία θέλω να αποκρύψω ας, ένα αντικείμενο συνήθως ή κάποιο κείμενο ας πούμε αυτό εδώ το ποτήρι μπορεί και εδώ αυτόματα αν έχω ενεργοποιήσει την παρακολούθηση αντικειμένου αυτόματα αν το αντικείμενο κινείται θα το ακολουθεί ή αν έχω σταθερή θέση καλύτερα να το βάλουμε εδώ στη διόρθωση θόλης θέση όπου θα έχει μια σταθερή θέση το θαμπόμα σε όλη τη διάρκεια που το έχω. Εδώ λοιπόν μπορώ να, και εδώ να ορίσω τη διάρκεια του θαμπόματο και επίσης με το ποντίκι ε, σέρνοντας και, και μπορώ να σχεδιάσω και άλλη περιοχή βλέπουμε εδώ δεύτερη περιοχή και μια τρίτη με άλλες ρυθμίσεις η καθεμία. Και μπορώ να την επιλέξω με το delete να τις διαγράψω. Και κάπως έτσι λοιπόν κάνω το θαύμα βίντεο στο YouTube. Αφού τελειώσουμε πατάμε Αποθήκευση και θα γίνει μετά ξανά η επεξεργασία του βίντεο που θα πάρει κάποιο χρόνο. Εγώ μας θα πατήσω Απόρριψη Αλλαγών και δείξαμε λοιπόν τη διαδικασία θαμπόματος βίντεο. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως κάνουμε περικοπή και πως βάζουμε ήχο σε ένα βίντεο στο YouTube.